Νίκο, καλησπέρα, τι γίνεται? Γεια σου, Κώστα. Πόρε, Νίκο, σε καλή κατάσταση ακούω. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αποκαλυπτήρια θα λες απόψε, εντάξει, γιατί θα είναι και το πρώτο μάτς το οποίο θα δώσει η ομάδα μπροστά στο κοινό της, γιατί η φετινή σεζόν, έστω και αν αυτό είναι ένα φιλικό, με τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα, και αυτά για πρώτη φορά στο κλειάν της Βικελίδης, και δεν θα το χαρακτήριζα πρόβα τζενεράλε για το μάτς με την Κόμελ, γιατί η πρόβα τζενεράλε για ένα παιχνίδι είναι με τον Ελληνικό την επόμενη Πέμπτη. Περισσότερο Άρη σήμερα νομίζω ότι θα τεστάρει την αγωνιστική του ετοιμότητα και θα προσπαθήσει να ενισχύσει την αγωνιστική του ετοιμότητα κόντρα σε μια ομάδα η οποία και αυτή αγωνίζεται στην Ευρώπη, όπως και ο Άρης, σε λίγες ημέρες. Άρα πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι και μια ευκαιρία για τον Μπούργος να δοκιμάσει πάλι πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα, με τα πρόσωπα, να μοιράσει λίγο χρόνο μεταξύ των καινούριων ποδοσφαιριστών της ομάδας. Και φυσικά και για τον κόσμο, για όσους είναι στο γήπεδο, γιατί εντάξει, Ιούλιο διανύουμε, οι άδειες έχουν ξεκινήσει. Είναι ένα ερωτηματικό πόσοι θα είναι σήμερα στο γήπεδο. Όσοι πάντως έρθουν, θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Νομίζω ότι λογικά όλα, αν όχι όλα, σχεδόν όλα, θα πάρουν έστω και 15-20 λεπτά σήμερα κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα μάτς που έχει ενδιαφέρον, είναι 9 η ώρα στο Βικελίδης. Θυμίζω ότι για όσους είχαν πάρει το πακέτο εισιτηρίων στα πλήρωση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μάλιστα. Και στο φιλικό της επόμενης Πέμπτης, κόντρα στον Ολυμπιακό, πάλι 9 η ώρα στο κλειάν της Βικελίδης. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται, όπως και όλη η προετοιμασία του Άρη μέχρι στιγμής, γίνεται στη σκιά των μεταγραφών και του μετώπου της ενίσχυσης της ομάδας. Όπως λέγαμε και το πρωί με τον Ζάφο, η τελευταία πληροφορία αναφέρει ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά, θα πω καταρχήν, συμφωνία με επιθετικό και δεν είναι ο Μίνα ο παίκτης στον οποίο αναφέρομαι. Είναι άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Του Μίνα δεν είναι κάτι που ο Άρης το έχει εγκαταλείψει, αλλά βλέπει ότι λίγο οι ενδιασμοί του πέφτει για να έρθει στην Ελλάδα. Λίγο η δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει οδηγούν σε μια καθυστέρηση στην όλη υπόθεση και γι' αυτό ο Άρης κινήθηκε τα τελευταία 24 ώρα, ήρθε σε επαφή με ποδοσφαιριστή για τον οποίο οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες μέχρι στιγμής, που βγαίνουν από την καλά την ομάδα, γενικά δεν βγαίνει τίποτα. Γενικά το περιβάλλον Θόδωρο Καρυπίδη, και λέω το περιβάλλον Θόδωρο Καρυπίδη γιατί ήρθε αποκλειστικά αυτός, δεν το κρατάει κάτω από το ραντάρ, είναι ένα όνομα το οποίο δεν ξέρουν τις συνεργάτες του καλά-καλά. Το τρέχει αυτός και άλλα ένα-δύο άτομα και με δεδομένο ότι στον Άρη λένε ότι ο φόρ που θα έρθει θα είναι διαθέσιμος για τα μάτια με την Κόμελ, νομίζω ότι από μέρα σε μέρα, αν όχι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα μπορεί να έχουμε και κάτι όσον αφορά τον επιθετικό, διότι παραλαμβάνω πληροφορίες δεν είναι ότι ο Άρης έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Και είναι έτοιμος να κλείσει και αυτό το μέτωπο. Από εκεί και πέρα, ένα δεκάρι και αυτό το μέτωπο έχει αναθερμανθεί τα τελευταία 24 ώρα. Ένας αμυντικός χαφ και ένα στόπερ. Είναι τέσσερις κινήσεις που ψάχνει ο Άρης και κινείται αρκετά ζεστά τα τελευταία 24 ώρα και για κεντρικό αμυντικό. Μπορεί μέχρι πριν λίγες μέρες όντως να φαινόταν ότι ο Άρης δεν και εγώ ήταν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης όσον αφορά την κίνηση που θέλει να κάνει η ομάδα για το κέντρο της άμυνας. Έχει τον Φαμπιάνο, έχει τον Μπράμπετ. Ο Ασλανίδης, από ό,τι ξέρω εγώ, ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζει από τον Μπούργος. Του Μπεναλουάν, εκεί που φαινόταν τελειωμένο, έχει κάνει πάλι κάποια βήματα πίσω υπόθεση του Γαλλοκινήσιου. Δεν ξέρω αν τελικά θα μείνει, θα το δούμε. Και υπάρχει ο Νεαρός, ο Χρυσόπουλος και ο Τανούλης, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα κληθούν να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί με τους υπόλοιπους μικρούς που ήταν στην προετοιμασία πάνω στην Αυστρία. Άρα ο Άρης, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένα ακόμα στόπερ. Έχει και τον Μπίρσμαν ως επιλογή. Αν δηλαδή γίνει κάτι με Φαβιάνο Μπράντες να πάει ο Βέλγος στα στόπερ και να παίξει ο Μαζικούς στα αριστερά. Αλλά επειδή ο Μπούργος έχει αυτή την επιθυμία να παίξει με τρεις πίσω μέσα στην σεζόν, σίγουρα ο Άρης θα χρειαστεί μια ακόμα επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Και με αυτές τις κινήσεις, αν όχι με όλες, με τις περισσότερες, θα διαμορφωθεί και η ομάδα η οποία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους ομίλους του Conference σε βάθος 6 αγώνων. Και αν ο Άρης καταφέρει αυτή την εφικτή υπέρβαση, τέλος Αυγούστου, θα έχουν και άλλες κινήσεις. Αλλά αυτές θα εξαρτηθούν και από το τι θα κάνει η ομάδα σε αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν. Μάλιστα.
Άρα γεμάτη ημέρα σήμερα νομίζω, έτσι από το πρωί. Με το φιλικό και με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται για τον Φορ. Από όσο ξέρουμε τον Καρυπίδη όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχει δημιουργήσει και μια έτσι μυστικοπάθεια γύρω από το θέμα του Φορ, δεν αποκλείεται μια κίνηση που θα ανακοινώσει πρώτα αυτός και μετά θα την ανακοινώσει ο Άρης. Όχι, να πάω στο Instagram του δηλαδή. Και τα social media τα δουλεύει. Εντάξει, αν τελειώσει οριστικά, εγώ δεν το αποκλείω. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το έχει πάρει εντελώς πάνω. Και υπάρχει και αυτή η θέλησή του να κάνει μια πολύ πολύ δυνατή κίνηση για τον Άρη. Στο 9 ακόμα μια δυνατή κίνηση. Η Σάξη έχει τη μεγαλύτερη του Gray. Και υπάρχει κάπου στο βάθος σε όλη την υπόθεση και μια ανάγκη, θα λέγαμε, για τον Άρη να πάρει ακόμα ένα φόρ. Διότι ο Γκρέι δεν είναι ακόμα έτοιμος και δεν θα είναι και έτοιμος για τα μάτια με την Κόμελ. Θα είναι στη διάθεση του Μπούργος. Αλλά νομίζω ότι το ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή με τον Γκρέι και με τους περισσότερους που έχουν έρθει στην ομάδα είναι να φτάσουν ένα επίπεδο που θα μπορούν να αγωνιστούν 45 με 60 λεπτά. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο Άρης δεν είναι αρεστός πραγματικά όπως παρουσίαζαν κάποιοι, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον 2-3 κινήσεις σε θέσεις όπου και εγώ όταν είχε άμεση ανάγκη. Δηλαδή έχει κάνει λίγο νωρίτερα για να είναι και πιο έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή πλέον ο Μπούργος δίνει μια μάχη με τον χρόνο για να τους έχει όσο δυνατόν πιο έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Κόμελ. Τον Άρη δεν τον ενδιαφέρει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν ενδιαφέρει να πάει να περάσει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι να παίξει μπάλα. Σωστά. Η Κόμελ τι κάνει αλήθεια. Καλά είναι. Δόξα τω Θεώ. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Κόμελ είναι του Άρη. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει έναν πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Παίζει. Είναι μια ομάδα που κάθε εβδομάδα παίζει. Και παίζει επίσημα παιχνίδια. Δεν παίζει φιλικά. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει δώσει 14 παιχνίδια. Είναι έξω το πρωτάθλημα της. Προχθές έφερε η ισοπαλία με την δεύτερη βαθμολογία, την Energetic, σε μπαταρία που γίνεται. Υπεραπάνω στην Λευκορωσία. Είναι το μοναδικό του όπλο νομίζω απέναντι στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ο καλύτερος βαθμός ετοιμότητας και ο καλύτερος αγωνιστικός ρυθμός που διαθέτει. Και το δεύτερο της, ανάλογα πώς θα διαχειριστεί και ο Άρης, είναι ότι θα προσπαθήσει να το χτυπήσει, επειδή είναι και μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, θα προσπαθήσει να το χτυπήσει στο βασικό του πρόβλημα την περσινή σεζόν. Δηλαδή θα παίξει πολύ κλειστά, θα παίξει πολύ μαζεμένα, θα δώσει χώρο με το σταγονόμετρο και εκεί ο Άρης πέρυσι είχε πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις και πέταξε βαθμούς λόγω της αδυναμίας του να βρίσκει λύσεις απέναντι σε τέτοιες άμυνες. Γι' αυτό λέμε και τις τελευταίες μέρες ότι το μάτς με τον Ιωνικό είναι πολύ πιο χρήσιμο από το σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί θα αντιμετωπίσει ο Άρης έναν Ιωνικό που θα παίξει πάνω κάτω από την Κόμελ. Άρα εκεί θα τεστάρει την τακτική του ετοιμότητα. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός που έρχεται με απουσίες δεν μας νοιάζει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι για μένα δεν παίζει. Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που με απουσίες, πολλές απουσίες, το ρόστερ του μια χαρά είναι. Το μοίρασε ο Μαρτίνς, τους παίκτες που χρησιμοποιήσει κοντά στην Άλκμαρ, τους άφησε εκτός περισσότερο του σημερινού φιλικού. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω ότι για τον Άρη μικρή σημασία, γιατί το match που θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και να αναλύσουμε περισσότερο την ομάδα είναι αυτό της Πέμπτης. Και όχι το σημερινό, χωρίς να σημαίνει ότι το σημερινό δεν μας απασχολεί. Το σημερινό νομίζω μας απασχολεί περισσότερο και σε συνολικό επίπεδο. Δηλαδή να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα τακτικά, τι θα δοκιμάσει ο Μπούργος. Αλλά περισσότερο νομίζω θα μας απασχολήσει σε ατομικό επίπεδο. Να δούμε κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα. Να δούμε αν θα υπάρχει μια συνέχεια των Ιτούρμπε στις καλές εμφανίσεις και στην καλή εικόνα στην Αυστρία. Αντίστοιχα με τον Ματέο. Να δούμε αν ο Γκρέι με τον Διόπ πάρουν κάποια παραπάνω λεπτά σχέση με τα μισά ώρα τέταρτα τα οποία παίρναν στην Αυστρία. Να δούμε και τους καινούριους. Οι περισσότεροι είναι σε καλή κατάσταση. Άλλοι θέλουν όλοι θέλουν χρόνο. Κάποιοι θέλουν λίγο παραπάνω. Ο Γκρέι, ο Διόπ, ο Νταμπό θα έλεγα ότι είναι από αυτούς που δεν θέλουν και πάρα πολύ χρόνο. Είναι πολύ στερνός. Ο Αντεμπάγιο. Ο Ντουμπάγιο. Ο Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ. Ναι, ο Ντουμπάγιο. Ο Ντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο. Είναι μπάτζο μου φαίνεται. Είναι μπάτζο. Ή ο Ντουμπάζο, Κώστα, όπως τον λέει στην Αγγλία. Ο Ντουμπάζο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να στραβούμε σε αυτή την προφορά. Αυτός είναι ό,τι πρέπει για μένα, δηλαδή.
Ο Ντουζομπά. 100%. Αφού είναι ο Ντουμπάζο, ο Ντουμπάζο, ο Ντουζομπά. Και σε πληροφορώ ότι είχε τα καλύτερα εργομετρικά από όλους. 100% βέβαια, φυσικά, κατάλαβα. Δεν μπορέσει να, να σταυρώσει δηλαδή μια σωστή πάσα. Δεν σου λέω για την πάσα, σου λέω για την κατάστασή του, τις μετρήσεις του, όλα ήταν αυτός ο Νταμπό και ο Μαζικού. Και ο Καμάτσο, και του Καμάτσο ήταν καλές, εντάξει, του Γκρέι και του Ντιό φυσιολογικά ήταν λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους, με τους υπόλοιπους, αλλά τα εργομετρικά του Άγγλου ήταν, ήταν πάρα πολύ καλά, λένε οι πληροφορίες. Απλά είναι σε μια θέση που δεν γέγεσαι, γιατί υπάρχει ο Μπακατά. Δηλαδή, μου άρεσε αυτή τη στιγμή για το μάτι με την Γκόμελ, σε δύο θέσεις είναι που καίγεται. Να ετοιμάσει δύο ποδοσφαιριστές ή και τρεις. Στο φόρ και στα χαφ. Γιατί ο Ντουκουρέ δεν κουνιέται από εκεί. Θέλεις να δεις τώρα πώς θα είναι ο Νταμπό και ο Ντιόπ με την άλλη εβδομάδα. Ή θες για να τους μοιράσεις το χρόνο στο μάτι με την Γκόμελ. Ο Γκρέι είναι ένα θέμα γιατί δεν έχεις άλλο φόρ αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σου. Και ο Πάλμα με το Μαντζίνι είναι ok να πάμε σε μια αλχημία, σε μια λύση ανάγκη, γιατί αυτό είναι και δύο. Φόρ δεν είναι τα παιδιά, ούτε τον γκολ έχουν, κανένα από τους δύο. Και αυτό που προσπαθεί και σε αυτές τις δύο θέσεις επικεντρώνεται κύριος Φομπούργος και συνεργάτες του, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, επειδή έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής τρία συστήματα, ίσως φανεί την Πέμπτη τι έχει στο μυαλό του, ίσως και λίγο σήμερα, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι σύστημα θα χρησιμοποιήσει κόντρα στην, στην Γκόμελ, γιατί θέλει να δει και ποια θα είναι η κατάσταση των ποδοσφαιριστών μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ναι, σωστό. Οπότε είναι ακόμα ερωτηματικό. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά θα παίξει 4-4-2, 4-2-3-1 ή 3-5-2. Με δεδομένη την κατάσταση τη στιγμή στο ρόστερ του ιδανικού να πάει με 4-2-3-1, γιατί έχει έναν φόρ. Έχει και επιλογές μεσοπτητικά, που λείπει ο Ματέο, αλλά θα έχει και τον Ιτούρντε, έχει και τον Μαντσίνι, έχει και τον Καμάτσο. Στα χαφ θα έχει τον Ντουκουρέ μαζί με τον Νταμπό ή τον Ντιόπ. Νομίζω ότι το 4-2-3-1 προσφέρει μια καλύτερη ισορροπία σε σχέση με τα άλλα δύο συστήματα, τα οποία του αρέσουν περισσότερο, είναι δεδομένο. Με πρώτο το 3-5-2. Αλλά το θέμα σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται ο Άρης δεν είναι το τι θέλει ο προπονητής, είναι το τι έχει ανάγκη η ομάδα. Σωστό. Αλλά γι' αυτό νομίζω θα δούμε περισσότερο από τις επόμενες μέρες από τα φιλικά και κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, περιμένω. Στο μπάσκετ τίποτα, κανένα νέο. Θα σου δώσω το τηλέφωνο του Γκάτζου, περίμενε. Πες του να με πάρει. Εσύ τι λες ότι θα κάνει ο Άρης. Πες του να με πάρει. Εσύ τι λες ότι θα κάνει ο Άρης τώρα. Τι να κάνει, θα πάρει 6 ξένους. Την Ευρώπη, εγώ σου λέω. Εγώ πιστεύω, θα, όχι τι πιστεύω, ότι ξέρω. Ξέρω ότι πλήρωσε το, ξέρω ότι πλήρωσε το παράβολο συμμετοχής και θα παίξει κανονικά. Αφού πληρώσαμε. Πληρώσαμε. Τώρα δεν μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και μετά να πεις φεύγω. Θα σε βάλουν στη μαύρη λίστα έτσι κι αλλιώς. Υπήρχε απλά αντίδραση που ήταν και φυσιολογική. Καλά, αντίδραση τώρα φυσιολογικό ήταν όμως να τον βάλουν και στα προκριματικά, Νίκο. Ο Άρης 4 χρόνια λείπει από την Ευρώπη. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει, υπάρχει βαθμολογία, υπάρχει ένα ranking. Τώρα εντάξει, η FIBA θα μου πεις ποιο ranking έβαλαν, ας πούμε, το Κόσοβο και τη Σουηδία και, και τη Λιθουανία και τα λοιπά και δεν βάζουν τον Άρη. Εντάξει. Έτσι λειτουργούν. Σου λέει 4 χρόνια δεν ήσουν. Στο FIBA Euro Cup δεν έπαιξες τότε με την κατάγια και τα λοιπά. Πότε θα ξεκινήσει δηλαδή ο Άρης με αυτούς? Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλη Σεπτεμβρίου. Και, εντάξει, και θα είναι τρία μάτς σερί. Δηλαδή είναι νοκάουτ. Παίζει, ας πούμε, Τετάρτη. Ναι. Θα παίξει Τετάρτη, ναι, με την ομάδα από το Κόσοβο, λέμε παράδειγμα. Ναι. Θα την κερδίσει, θα παίξει, θα διασταυρωθεί με τον νικητή άλλου ζευγαριού την Κυριακή. Και όλα αυτά, ναι, όλα αυτά θα γίνουν πιθανότητα σε μια πόλη πάλι. Θα γίνουν σαν Final Four. Σαν φούσκα. Σαν φούσκα, ναι. Φούσκα. Φούσκα. Έχουμε γεμίσει φούσκες, ναι. Λοιπόν, οπότε για να δούμε τι θα γίνει, Νίκο. Τι ακριβώς θα γίνει. Τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε το βράδυ.